κουμέντο που εξασφάλισε το Σταρ, θα δείτε τους εξαγριωμένους μετανάστες να καίνε ό,τι βρίσκουν μπροστά τους μέσα στο κέντρο φιλοξενίας. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση επικρίνει την Ελλάδα, διότι ενώ μας διαθέτουν 30 εκατομμύρια για να φτιάξουμε υποδομές, αδυνατούμε να οργανωθούμε. Το κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στη Μυτιλίνη καίγεται. Η κάμερα καταγράφει καρέ-καρέ τους εξοργισμένους μετανάστες οι οποίοι έχουν βάλει φωτιά στα στρώματά τους και στις κουβέρτες και φωνάζουν προς αστυνομικούς ζητώντας τα χαρτιά ταυτοποίησής τους για να φύγουν. Όλα ξεκίνησαν λίγη ώρα πριν από τις 10 το βράδυ, όταν μετανάστες, κυρίως Αυγανοί, άρχισαν να χτυπάνε εξαγριωμένοι με τα χέρια και τα πόδια τους την κεντρική πύλη. Συνεχίζουν με μανία και όταν βλέπουν ότι δεν υπάρχει καμία αντίδραση εκ μέρους των αστυνομικών, αρχίζουν να καίνε ό,τι βρίσκουν μπροστά τους. Ο ένας από αυτούς καρφαλώνει και με τη βοήθεια των υπολείπων πετάει την κουβέρτα που φλέγεται έξω από το φράχτη. Οι υπόλοιποι πανηγυρίζουν. Όσο περνάει η ώρα, η κατάσταση χειροτερεύει. Είναι ένα βίντεο ντοκουμέντο που βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας. Ένα βίντεο το οποίο κατέγραψε 19 του μήνα στις 11 το βράδυ νεαρός Αυγανός, ο οποίος, όπως μας είπε, δεν πήρε μέρος στα επεισόδια. Η κατάσταση όμως έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Το βράδυ της Κυριακής, ομάδα 150 μεταναστών μπήκε βία στο χώρο όπου βρίσκονται οι λιώμενοι οικίσκοι στη Μυτιλίνη. Εγκλώβησε και ποδοπάτησε μια γυναίκα αστυνομικό, η οποία εκείνη τη στιγμή εκτελούσε τη βάρδιά της. Έκριθμη όμως είναι η κατάσταση και στα υπόλοιπα νησιά, καθώς οι μετανάστες ζητούν από την πολιτεία να μεριμνήσει για αυτούς και να βρει έναν τρόπο να τους βοηθήσει να φύγουν προς την Ευρώπη. Την κατάσταση με τους μετανάστες στα νησιά προσπαθεί να αξιοποιήσει τον εκλογικό της αγώνα η Χρυσή Αυγή. Εάν ενωθούν όλοι οι κάτοικοι και με τη Χρυσή Αυγή στην πρωτοπορία αυτής της προσπάθειας, μπορούν να λυθούν τα προβλήματα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούν οι διακινητές για να υποσχεθούν στους δυστυχείς πρόσφυγες ψεύτικους παραδείσους. Σήμερα το πλοίο Ελευθέριος Βενιζέλος, στο έκτο του ταξίδι από τη Μυτιλίνη, ήταν ξανά γεμάτο από μετανάστες. Δεν έριξε όμως μόνο άγκυρα στον Πειραιά, αλλά ένωσε και τα σπασμένα κομμάτια μιας οικογένειας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα τώρα, τα είχαν κρεμίσει όλα. Ύστερα από 11 χρόνια, μια ολόκληρη ζωή, δύο αδέλφια από τη Συρία συναντήθηκαν ξανά. Ο ένας ζει μόνιμα στην Ελλάδα. Για τον άλλον, η περιπέτεια συνεχίζεται. $300 είχε πληρώσει για το αεροπλάνο από τη Λίβανο αυτό. Και περίπου $1.300 από την Τουρκία στη Μυτιλίνη. Η μαφία των διακινητών είναι καλά οργανωμένη και συντονισμένη στο πνεύμα της εποχής. Δρά στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Το Σταρ αποκαλύπτει τις αραβόφωνες σελίδες που βρίσκονται στο Facebook. Από αυτές, οι βαρκάριδες του τρόμου πουλάνε εισιτήρια για το ταξίδι στην ελευθερία. Πρώτος σταθμός, η Ελλάδα. Οι διαδικτυακές σελίδες είναι καμουφλαρισμένες. Στους ανυποψίες τους δείχνουν ως σελίδες τουριστικών γραφείων. Φωτογραφίες από πολυτελή κρουαζιερόπλοια και εσωτερικά θαλαμιγών δουλεύουν ως κράχτες. Θα νόμιζε κανείς ότι μιλάμε για VIP πελάτες που οργανώνουν κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά και όχι για απελπισμένες ψυχές. Τα μηνύματα ανάμεσα στους διαχειριστές των σελίδων και τους ενδιαφερόμενους αποκαλύπτουν την αλήθεια. Στο επίκεντρο, τα τηλέφωνα των διακινητών, η αμοιβή τους, αλλά και το θέμα της ασφάλειας. Υπάρχουν όμως και βίντεο μέσα από τις βάρκες. Προπαγανδίζονται οι άρτιες συνθήκες ταξιδιού με χαλαρούς τύπους, λες και απολαμβάνουν βαρκάδα. Κάθε φορά που μια μυστική σελίδα γίνεται γνωστή στους μη σχετικούς, οι διακινητές από φόβο την κλείνουν. Αλλά σαν λερναία ύδρα, μια καινούρια ξετρυπώνει. Το Facebook αναζητά καταγγελίες για να τις διαγράψει.